Θα συνεχίσω με Open, μιας και οι υποθέσεις που μας είχαν απασχολήσει στο παρελθόν σκάσανε τώρα ραγδαίες εξελίξεις, μιας και και οι του κόσμου και ο άλλος άνθρωπος θα πρέπει να λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο πάτερ Αντώνιος ότι ασέλιξε σε δύο ανηλίκους και ο άλλος άνθρωπος για εγκληματική οργάνωση. Θυμάστε τα πόσα εκατομμύρια είχαν περάσει από τα χέρια του. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το Open. Έχουμε ραγδαίε εξελίξει σε δύο πολύκρωτε υποθέσει. Θα μα ενημερώσει η Ήρα Ορχάνη, την οποία και καλωσορίζουμε στο Open. Καλώ ήρθε, Ήρα. Πατέρα Αντώνιο, κυβωτό του κόσμου και Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλος, άλλο άνθρωπο, η κοινωνική κουζίνα. Και ξεκινάμε με την υπόθεση του κύριου Πολυχρονόπουλου ο οποίο σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο, από το 2020 και μαζί με συγγενεί του είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, τη οποία μάλιστα τα κέρδη ξεπερνούσαν τι 600.000 ευρώ, και μετά την ποινική δίωξη που του άσκησε ο εισαγγελέα, είναι πλέον κατηγορούμενο για σύσταση εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Αγώ τώρα φαντάζομαι πάει για κακούργημα, έτσι έπαιρνε δωρεέ από όλου του ανθρώπου και τα έδινε σε λογαριασμού τους συγγενεί του και κυρίω τα έπαιζε στον τζόγο και μα το στο φτωχό. Έτσι, και τον έβλεπε να τζογάρει πολλά χιλιάδες ευρώ. Ο σύμφωνα με το πόρισμα τη αρχή, μεγάλο μέρο από τα χρήματα που λάμβανε ο κύριος Πολυχρονόπουλος από τι δωρεέ κατέληγαν τελικά σε επεκτικού λογαριασμού και στοιχηματικέ εταιρείε. Παρόλα αυτά, η δίωξη αυτή στρέφεται και σε βάρο τη μητέρα αλλά και του γαπρού του, η οποία φέρεται πως διευκόλυναν τη δράση του κύριου Πολυχρονόπουλου αφού χρήματα τα οποία φτάνανε από τις δωρεές τους λογαριασμούς τους τελικά κατέληγαν στον ίδιο. Ο ιδρυτής πάντως της κοινωνικής κουζίνας, ο άλλος άνθρωπος, από την πρώτη στιγμή αρνείται. Φαντάσου τώρα εγώ που με παρακολουθείτε να βγω να σας πω κάνουμε έναν, δώστε μου λεφτά στο λογαριασμό μου για να βοηθήσω την τάδε περίπτωση, την τάδε περίπτωση και αυτά τα λεφτά σας να τα παίρνω εγώ και να, δίνω, να τα δίνω στη μητέρα μου, στον αδερφό μου και πολλά από αυτά να πηγαίνω να τα παίζω σε καζίνο, ε; Oh. τι ε, όποιε κατηγορίε και υποστηρίζει πω όλα τα ποσά από τι δωρεέ χρησιμοποιήθηκαν καθαρά και μόνο για την σύντηση άπορων συνανθρώπων. Λοιπόν, δίωξη κατά Πολυχρονόπουλου και σε δίκαιο πατέρα Αντώνιο. Ναι, ένα μένα μετά την ε, πρόταση του Ισαγγελέα, ο ιδρυτή τη ε, Κιβωτού του κόσμου, ο πατέρα Αντώνιο, παραπέμπεται να δικαστεί για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια κατά συρροή και κατά εξακολούθηση σε βάρο ενό 19χρονου ε, ε, φιλοξενούμενου τη ε, δομή τη κυβωτού του κόσμου και ενό 15χρονου, οι οποίοι τον είχαν καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση. Οι πράξει οι οποίε του αποδίδονται φέρνουν πω είχαν τελεστεί Νίκο από τον Σεπτέμβριο του 2020 έω και τον Αύγουστο του 2022 μέσα στην. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Πάντερ Αντώνιο. Μια και από ό,τι θυμάστε το παρελθόν, ένα που είχε βγει και τον είχε καταγγείλει, μετά βγήκε και είπε ότι με πληρώσανε για να τα πω. Να δούμε βέβαια και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Τις δομές της κυβωτού του κόσμου. Μάλιστα, Μάλιστα. ο εισαγγελέα είχε προτείνει να, πρε, ε, να δικαστεί ο πατέρας Αντώνιος αφού είχε κρίνει επαρκής τις ενδείξεις ενοχής σε βάρος του για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Κύριε ευχαριστούμε. Να δούμε και στις δύο περιπτώσεις τι θα γίνει. Αν πεις, να πάρουν και αναβολή. Να δούμε την έκβαση της κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε οτιδήποτε αποφασίσει η δικαιοσύνη. Πολλοί μου έχετε πει ότι το φάγανε τον Πάντερ Αντώνη. Θα δούμε. Τώρα για τον άλλον, για τον άλλον άνθρωπο μου έχετε πει εντάξει έκανε ό,τι έκανε αλλά βοήθησε και κόσμο. Εντάξει, ναι, αλλά όταν ζητάς λεφτά να σου δώσουν για να βοηθήσεις και από αυτά τα λεφτά που δεν είναι δικά σου ικανοποιήσει τα πάθη σου, άδουμε, εγκληματική οργάνωση τον κατηγορούν. Ναι. Οτιδήποτε νεότερο έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα μας να το σχολιάσουμε και αυτό πάντα πρώτο.